Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με κονδύλια συνολικά 380 εκατομμυρίων ευρώ στηρίζει η κυβέρνηση τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, αποκαλύπτει σε συνέντευξη που έδωσε στο insider.gr ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παπάς. Ο ψηφιακός κόσμος είναι ο τομέας στον οποίο καλούνται να αξιοποιήσουν όλοι οι άλλοι τομείς, ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και να απογειωθεί πραγματικά η ελληνική οικονομία, τονίζει. Νέο ραντεβού σήμερα των επικεφαλής των θεσμών με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, με εργασιακά, δημοσιονομικά και αντισταθμιστικά μέτρα να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Ζητήματα στα οποία υπήρξαν διαφωνίες κατά τις χθεσινές πολύωρες διαπραγματεύσεις. Η συνολική πρόοδος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα το βράδυ στο Euro Working Group. Σε νέα φάση λειτουργίας πένα πλέον η Τράπεζα Πειραιώς, καθώς από χθες ο κύριος Χρήστος Μεγάλου κάλυψε το διοικητικό κενό που αντιμετώπιζε η Τράπεζα πάνω από έναν χρόνο. Σε μια ευνηδιαστική συνεδρίαση της Εξελικτικής Επιτροπής, ο κύριος Μεγάλου ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας, δίνοντας τέλος στο μεγαλύτερο τραπεζικό θρίλερ των τελευταίων ετών. Έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ πουλήθηκε πλειοψηφικό ποσοστό της ελληνικής εταιρείας καλλιντικών Απιβίτα στην Ισπανική Πούικο, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα του Ισπανικού Τύπου. Πρόκειται για εταιρεία παραγωγής και διακίνησης αρωμάτων αλλά και ειδών υψηλής μόδας με έδρα τη Βαρκελόνη. Οι ιδρυτές και βασικοί μέτοχοι της Απιβίτα, πάντως σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, διατηρούν ποσοστό αλλά και επιτελική θέση στην εταιρεία. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το Γενικό Δίκτυο να κυμαίνει 650,84 μονάδες, καταγράφοντας οριακά κέρδη 0,24%. Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις, στο insider.gr.